Σαν σήμερα το 1997, σε έρευνα που έγινε στη Ρωσία, το 25% των κοριτσιών τότε ήθελαν να γίνουν πόρνες σαν μελλοντικό επάγγελμα. Oh. Τέλεια. Μετά από χρόνια το πήραν απόφαση, αφού όλος ο κόσμος αυτό λέει. Εντάξει. Κατάλαβες το. Ευχαριστώ. Είναι η αγορά, η ζήτηση της αγοράς. Ναι, αυτό είναι. Hello. Αν είσαι ερωτευμένη, έχει διάφορες σκέψεις της γυναίκας. Αν είσαι ερωτευμένη με το χαμόγελό του, μην κάνεις το λάθος και τον παντρευτείς ολόκληρο. Α, βέβαια. Έχει δίκιο. Ξέρω εγώ, το πρόβλημα με τις γυναίκες είναι λέει ότι ενθουσιάζονται με το τίποτα. Και μετά το παντρεύονται. Σωστό. Τι κάνει ο άνδρας όταν η γυναίκα του φτάσει σε οργασμό? Τι? Ενδιάμεσα φυλάει τα παιδιά στο σπίτι, αυτός είναι εκεί. Γιατί ο άνδρας μοιάζει με την χιονοθύελα? Γιατί χιονοθύελα, χιονοστιβάτε. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα έρθει, πόσο θα ρίξει και πότε θα το λιώσει. Σιγά. Σιγά, χαλαρώστε. Καλό ήταν. Ο καφές αυτός έχει 5 αφροδισιακά συστατικά. Υπόσχεται να ανέβει η ερωτική σας διάθεση στα ύψη. Το η συνταγή, προσέξτε με. Λοιπόν, 2/3 της κούπας ζεστό καφέ, ιδανικά καφέ αράμπικα. Okay. Ωραία. Δεύτερο, 1 κουταλιά της σούπας κακάο. Κλικ μέσα. Ναι. 2 κουταλιές της σούπας γάλα καρύδας. Ωραία, μην βιάζεσαι κουταλιά... τα γράφουμε. 1 κουταλιά της σούπας μέλι. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Και 1 κουταλάκι του γλυκού μάκα. Μάκα. Τι είναι η μάκα? Μην βιάζεστε. Θα στο αποσημείωστε. Γράψτε μάκα, εσείς θα σας μάκα, πω. Ωραία, μάκα. Έγραψα μάκα. Ρίχνουμε τον καφέ σε ένα μεσαίο μπολ. Προσθέτουμε το κακάο, το γάλα, το μέλι και την κανέλα. Ανακατεύουμε με ένα μίξερ χυρός μέχρι να έχουμε ένα αφρόδες μείγμα. Ρίχνουμε και τη μάκα, ανακατεύουμε ξανά και τον πίνουμε αμέσως. Ωραία. Τι είναι η μάκα τώρα? Είναι ένα ποώδες φυτό που φυτρώνει σε μεγάλα υψόμετρα στις Άνδες του Περού. Κλινικές δοκιμές σε άνδρες έχουν δείξει ότι χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της γονιμότητας και αύξηση της λίμπιντο. Πετάξουμε μέχρι το Περού. Ενδιάμεσα αυτός θα έχει τρελαθεί στο σεξ μέχρι την αυτή. Είναι πρόβλημα να ακούς τέτοια. Υπουργός Οικονομίας είναι τι είναι ο Σταθάκης. Συμπαθέστατος, αλλά... Αυτό με τα κίνητα. Είπε λέει ότι 4 κίνητα έχω. Λέει, 3 από κληρονομιά, ένα διαμέρισμα, ένα μαγαζί και ένα εξοχικό. Λέει τα 30 τόσα αγροτεμαχία κληρονομιά δεν είναι δικά μου, είναι τη γυναίκα του. Λέει. Ναι. Του λένε ναι, αλλά πρέπει να τα έχει δηλώσει. Λέει δεν το ξέρω, τι να κάνω. Λέει, μεταξύ, αυτά τα αγροτεμάχια λέει, είναι στα δικαστήρια. Δεν ξέρω οι περιοχές, λέει κάπου Λισθορνή, Αρκαδία, Ακορδία. Ναι. Αυτά τα αγροτεμάχια που είναι στα δικαστήρια έγιναν και ακίνητα και μέσα έχουν και σπίτια. Ρε, εσείς μην τα ποτίζετε τα αγροτεμάχια. Σου έχω πει. Ρε, μήπως έχεις κανένα αγροτεμάχιο? Μην το ποτίζετε, βγάζει σπίτια, γίνονται ακίνητο. Βέβαια, έχω κι εγώ ένα πιο πάνω εδώ. Έχεις. Και πηγαίνω που δεν και το πότισε. Όχι, δεν το ποντίζω. Αυτά κάνει. Και μόνο του θάμνου. Δηλαδή, γεμίζει θάμνου ένα χρόνο, ρε παιδί. Κακό. Μην ποντίζετε τα αγροτεμάχια γιατί φύονται σπίτια μέσα. Τι τα λέει, σα παρακαλώ. Επειδή είναι στα δικαστήρια, δεν ξέρω αν θα τα δηλώσω. Ναι, έτσι, αντιλαμβάνεσαι. Ωραία, αυτό. Έτσι. Το καταλαβαίνω. Το κατάλαβα. Τι πρέπει να τα κάνω εγώ τα αγροτεμάχια τελικά? Να μην τα ποτίζει καταρχήν γιατί πετάγω του σπίτια από μέσα. Εντάξει. Δεύτερον, μην τα δηλώσει. Δεν τα δηλώνω. Θα δούμε. Άσε να δούμε τι γίνεται. Δεν βλέπει. Αυτό. Ελάτε και είναι για Χριστούγεννα, τρελαίνουμε. Και η είδηση έκτακτη. Πάμε έκτακτη. Έκτακτο. Πάλι. Ναι, βεβαίω έχω έκτακτο. Εμπεριέχεται. Μπάχαλο στην Κίνα με τη Miss Ελλάς. Εκτό του διαγωνισμού ομορφιά. Miss World του ομορφιά. Θεοδώρα Μοσχούρη. Γιατί παιδεύομαι. Ναι. Του ανταποκριτού μας. Παρακαλώ. Μπορώ να μεταφράζω? Μπορείτε. Μπορείτε. Πάμε λοιπόν από την αρχή, κυρία μου, δεν ξέρω τι διάβολο. Πείτε μου. Αυτή που μας έστειλε από την Ελλάδα είναι κουλή. Α, παρμένος. Και αναγκαστήκαμε να κάνουμε σε ένα μαγαζί τα καλυστία. Δεν ξέραμε τι να πρωτοκάνουμε. Ήταν όλες ψιλοάσχημες. Α, ήταν και τσουλάκια όλα. Και τι πάμε, έστω για να φύγει όλες μαζί. Έξαλλος, έξαλλος, τόσο πολύ. Ναι, αλλά κάποια στιγμή το ρωτήσαν αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν θα γίνουν τα καλυστία. Τι λέει, τι θα συμβεί? Δεν ξέρω, θα δω. Παναγία μου και Χριστέ μου, τι έγινε? Τι? Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κάηκε. Πού? Την ώρα της εκπομπής, στο χεράκι. Αχου, βαβά. Πετάχτηκε η σάλτσα, μωρέ. Η σάλτσα? Ναι. Σοβαρά. Με σάλτσα, ναι. Προσέχει το κορίτσι, ρε. Να τη βάλουμε λίγο βουτυράκι. Η λύθη, τριγύρω να προσέχουν το κορίτσι. Τι έχει κάνει, Μιχάλη μου, η. Πώς τη λένε αυτήν? Μισό λεπτάκι. Η Ελένα Ουίλιαμς στο μαλλί τη. Πού να ξέρω, τι με νοιάζει. Έχει, Μιχάλη μου, λουστεί με υγρό πιάτων. Σαν ποια είναι, ναι. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη διαδικασία, παρακαλώ. Τελικά στους άνδρες ισχύει το ότι όσο μεγαλώνουν οι άνδρες, το αυτό μικραίνει. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Έχεις παρατηρήσει κάτι τέτοιο ιερό? Όχι. Αρχίσαμε πάλι. παιδιά, μα συμβαίνει. Ούτε κάποια αντίθετη κίνηση. Άμα συμβαίνει αυτό, θα συμβεί και σε εσάς, άνθρωποι είστε κι εσείς. Αν συμβαίνει σε όλους. Η ηλικία αναμφίβολα επηρεάζει την σεξουαλική ζωή του ανθρώπου ανεξαρτήτου φύλου. Στους άνδρες, εκτός από την ποιότητα και την ποσότητα του πράγματος, γίνονται και
αλλαγές στην ανατομία του, του συγκεκριμένου οργάνου. Γελάω γιατί μετά θα πέσετε σε κατάθλιψη. Εγώ το διαβάζω γιατί πάνω απ' όλα επιστήμη. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, το ποσοστό των ικανών σεξουαλικά ανδρών πέφτει από το 60 στο 30% μεταξύ 40 και 70 ετών. Μάλιστα. Θα πέσει, μάλιστα. Σε ό... Πέφτει αυτό. Μην αρχίσει τώρα τα. Όχι, δεν αντί να με ενθαρρύνεις. Σε ό,τι αφορά το. Ναι. Έρευνες δείχνουν ότι αυτό μικραίνει κυρίως λόγω της αύξησης του βάρους και της ισόρρευσης λίπους στην κοιλιά. Και ναι, έχω λίπος στην κοιλιά. Όχι. Βέβαια, άμα χοντρένεις. Δεν το βλέπεις. Ευχαριστώ. Αφήνω δει. Και άμα το παρακάνεις, θέλεις καθρεφτάκι. Λοιπόν, σαφώς τα πράγματα είναι καλύτερα όταν ο άνδρας γυμνάζεται τακτικά. Και κρατάει τη φόρμα του και τα κιλά του. Σε καλά επίπεδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψει, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα μου, τη μητέρα μου. Γενικά. Γενικά, που προσέχαν τη διατροφή μου. Real plastic dolls. Αυτές τις κούκλες δεν είναι φουσκωτές, που ήταν της μόδας οι κούκλες οι φουσκωτές. Είναι πλαστικές κούκλες που το υλικό που έχουν θυμίζει πολύ γυναικείο σώμα. Και οι άντρες, εκτός από το σεξ, τις χρησιμοποιούν και τις παντρεύονται κιόλας. Παιδιά, ναι. Και λέει, και έχουν βρει και τα θετικά και τα αρνητικά. Και άμα τις δείτε, είναι σαν να, σαν να είναι πραγματικές. Ναι, τόσο καλή δουλειά. Αυτό είναι για, για τις άρρωστοι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτές οι κούκλες, τις οποίες παντρεύονται κιόλας, κάνουν πρώτα σχέση μαζί τους και μετά τις παντρεύονται. Κανονικά δηλαδή. Κάνεις το διαδικαστικό. Με την κούκλα τρέλα, με τον ηλίθιο. Ναι, 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 και όμως. Και είναι, λέει, νέα μόδα. Κοίταξε εδώ που τα λέμε τώρα, αυτές δεν αντιμιλάνε, φαντάζομαι. Όχι. Λοιπόν, τα θετικά της συγκεκριμένης γυναίκας είναι. Σου κάνει όλα τα γούστα. Δεν γερνάει. Δεν λέει ποτέ όχι στο σεξ. Δεν έχει κρεβατομουρμούρ αυτό που λες. Αυτό είναι λιγάκι. Μπορείς να πας με άλλες και να το ξέρει, δεν την ενοχλεί. Δεν νοιάζει, χαίστηκε. Τη μοιράζεσαι. Έτσι. Α, ω, ναι, δεν θέλω τέτοια. Γιατί? Μπορεί να τη δανείσεις, ρε παιδί. Αυτά είναι ανηθικότητες. Δώσε σε μένα να τη χτενίσω. Δώσε σε μένα να τη χτενίσω. Θα χτενίσει την κούκλα, μωρέ. Κακό είναι. Δεν σου έχω πάρει χιλιάδες μπάρμπι. Είναι αυτό. Alcazar, crying at the discotheque. Κλαίγοντας στην discotheque. Πήγε ηλίθια και έκλαιγε. Χόρεψε, μωρή, παίζει ο Τσαουσόπουλος. Θεωρείς πλέον εσύ φυσιολογικό το να, εντάξει, να ρίξεις και μια, ένα αέρισμα. Όχι, ντροπή αυτά. Έτσι λέει, το να αεριστείς. Ντροπή, ρε παιδιά. Το να αεριστείς πλέον το θεωρείς φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται πια να το κρύβεις και να του μπανιάζεις. Απαπαπαπαπα. Ρίχτηνα. Μην τη ρίξει την ώρα που θα έρθουμε καλεσμένοι. Ο φόβος του. Σε νοιάζεσαι να μείνεις στο σπίτι. Εγώ που θα τα υποστώ όλα αυτά. Εσείς ο άντρας. Συγγνώμη, τόσο ωραία πράγματα έλεγε. Γιατί το κλείσε έτσι. Και επίσης αυτά που μου λες. Είναι η πραγματικότητα. Είναι η ζωή. Αυτά όλα που μου είπες, εσύ πρέπει να δεις αν θα τα δεχτείς. Εμείς τα θέλουμε ούτως ή άλλως οι γυναίκες. Θέλεις να και το δαχτυλίδι. Θέλεις το τέλος να. Όχι, βρε Μιχάλη, για τα άλλα λέω. Και το δαχτυλίδι. Όχι, αυτό. Ετέθηκε αυτό το θέμα. Ντροπή αυτό. Τη μικροαμπειρολάχιστη πορδίτσα. Ετέθηκε. Μιχάλη. Ντροπή, μην είστε κάφρι. Όχι, απαγορεύεται αυτό. Ρητά. Ρητά, απαγορεύεται. Θα σκάσεις, κουκλίτσα. Θα σκάσετε κι εσείς. Θα εκραγείς. Παναγία μου. Τι τέλος. Μάλιστα. Η διάσημη μπαλαρίνα Σβετλάνα Ζαράχοβα ανεβάζει Μισελ στο Μέγαρο Μουσικής. Μισελ, η επική υπερπαραγωγή που περιγράφει τη ζωή και το έργο του Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Μισελ. Βαλέτα στον πάγο, κοκτέιλ με πάγο, σαλτιμπάκι και χορευτές, η κομπαρσίτα και το κορίτσι λάστικο θα σας συναρπάσουν. Μισελ. Ma belle, seulement qui va très bien ensemble. Σιγά μου, η τρελή. Εισιτήρια μόνο σε καλά τροπιτάδικα και στα ταμεία του Μεγάρου. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.